σας φίλοι μου, μέσα στους προβληματισμούς είμαι. Άλλο ένα βιντεάκι με προβληματισμό. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται μέσα στο κεφάλι μου πια. Όλη μέρα δουλειά. Δεν λέω, όλα καλά. Το μεροκάματο να βγαίνει. Αλλά όχι και έτσι. Για παράδειγμα, χθες πήγα κινηματογράφο με το φιλιότσο μου, με τον πολύ αγαπημένο μου φιλιότσο τον Γιώργο. Ναι, ξέρω. Δεν ξέρετε τι σημαίνει η λέξη φιλιότσος. Φιλιότσος στα κριτικά. Φιλιότσο έπαε στην Κρήτη λέμε το βαφτιστήρι και συντέχνουν στους γονείς του παιδιού. Έτσι, γιατί αυτές οι ωραίες λέξεις πρέπει να διαδίδονται σιγά σιγά. Και ξαναγυρνάω πίσω στο θέμα. Πήγαμε στο σινεμά, τι θα δούμε βρε Γιώργο, του λέω. Θα δούμε Aquaman, μου λέει. DC λέω, είναι καλό θα είναι. Δεν έχω δει τα προηγούμενα, θα με βοηθήσεις εσύ, λέει ο Γιώργο, να μπω στο κλίμα. Όπως και το έκανε δηλαδή. Κούτσου, φτάνουμε στο κινηματογράφο, κόβουμε τα εισιτήριά μας, παίρνουμε το popcorn, το αναψυκτικό. Μπαίνουμε στο κινηματογράφο, βρίσκουμε τις θέσεις μας, βολευόμαστε σε μια θέση να μπορούμε να βλέπουμε ωραία, έτσι όπως γουστάρουμε την ταινία. Ξεκινάει η ταινία με ωραία εφέ, εντυπωσιακές εικόνες. Έχω και καιρότερο που το σκέφτομαι να πάω κινηματογράφο. Εντυπωσιάστηκα. Μέχρι που γίνεται η πρώτη μάχη και εμφανίζει το Aquaman, κρατώντας μου είπαν όλοι μια τρίαινα. Εγώ τον έβλεπα να κρατάει μια κατσούνα. Όχι, πείτε μου σας παρακαλώ, πώς μπορεί να γίνεται αυτό? Η κατάστασή μου είναι πάρα πολύ σοβαρή, πιστεύω. Και έχω και χειρότερο, πέρα το ότι εγώ, ενώ όλοι έβλεπαν να κρατάει μία τρίαινα, έβλεπαν να κρατάει μία κατσούνα, είχα και έμπνευση για κατσουνάδα. Και θα τη μοιραστώ και μαζί σας. Aquaman, ο κριτικός, μεταμορφώθηκα για σένα. Για να σε προστατεύονται μπορώ από τα κακά σου τα γραμμένα. Τώρα αν με ρωτάτε αν την είδα την ταινία, φυσικά και την είδα την ταινία και μου άρεσε η ταινία και να πάτε να τη δείτε όσο σας αρέσουν οι περιπέτειες και οι σούπερ ήρωες, εμένα αρκετά. Να είναι καλά ο Γιώργος που με πήγε. Πάντως πραγματικά πιστεύω ότι θα τέριαζε και γι' αυτό και για να σας πείσω το οπτικοποίησα και το μοιράζομαι μαζί σας. Συγγνώμη DC, όλα τα copyrights δικά σου, δεν ήθελα να σου κλέψω την ιδέα, απλά που και που ρε παιδάκι μου η δημιουργικότητά μου χτυπάει στο κόκκινο. Αλλά σκέφτομαι ότι θα είναι μια ωραία ιδέα για να σου δώσω έμπνευση στην επόμενη ταινία που θα βγάλεις για τον Aquaman. Νομίζω πρέπει να το μεταφράσω αυτό το βίντεο για να το δει, να φτάσει εκεί στην πηγή, εκεί που πρέπει, να το δουν αυτοί που πρέπει. Τι θα λέγατε να δημιουργήσετε ένα νέο Cretan Aquaman? Εδώ στην γύρω περιοχή της Μεσογείου, στα νερά της Μεσογείου, και η κατσούνα της να είναι δικής μου κατασκευής, ευγενική χορηγία του katsunes.gr. Σας ακούω τι λέτε. Τι εννοείτε είσαστε και πολλοί ότι δεν αντέχει η κατσούνα στο νερό, το ξύλο στο νερό? Εδώ οι άνθρωποι μιλούν με τα ψάρια. Οι άνθρωποι έχουν μεταμορφωθεί με μαύρα μάγια σε τέρατα. Οι τρίαινες δίνουν υπερδυνάμεις στους κατόχους της. Σας πείραξε η ξύλινη κατσούνα μέσα στο νερό? Άλλο ένα κατσουνοπότ που επιβεβαιώνει ότι είμαι του γιατρού μόλις ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
Άλλο ένα podcast μόλις ολοκληρώθηκε με τον προβληματισμό μου να δημοσιεύεται. Σίγουρα είμαι του γιατρού, αλλά δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να πάω γιατί φοβάμαι την κατάληξή μου.